Τιμιότατοι αδελφοί και τέκνα εγκυρίου αγαπητά, η εορτή της Συνδίκτου, η επίσημος ημέρα προσευχών για το φυσικό περιβάλλον, ευρίσκηκε εφέτος την ανθρωπότητα αντιμέτωπον με έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω της προϊούσης κλιματικής αλλαγής, καταστροφικάς πλημμύρας και πυρκαγιάς εις όλον τον πλανήτη, καθώς και με την πανδημία του κορονοϊού και τας κοινωνικάς και οικονομικάς επιπτώσεις της. Το γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα εις τας μετακινήσεις και η επιβολή ορίων εις την βιομηχανική παραγωγή οδήγησαν εις μείωση των ρήπων και της εκπομπής αερίων, υπήρξαν ένα επιπλέον σημαντικό δίδαγμα περί της αλληλουχίας των πάντων εν το κόσμο και περί της αλληλοπεριχωρήσεως πασών των διαστάσεων της ζωής. Απεκαλύφθη επίσης εκ νέου ότι εικολογικέ πρωτοβουλίε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι αποτελούν προέκταση της θεολογίας και της λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας, συμπορεύονται με τις διαπιστώσεις της επιστήμης και την προτροπή εκ μέρους των ηδημόνων προς πολύπλευρον κινητοποίηση δια την προστασία της ακεραιότητος του φυσικού περιβάλλοντος. Προσευχόμεθα δια την ταχύαν υπέρβαση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσεως και δια των άνωθεν φωτισμών των κυβερνήσεων παγκοσμίως, ώστε να μην επιστρέψουν ή να επιμείνουν εις των οικονομισμών, εις εκείνας τας αρχάς οργανώσεως της οικονομικής ζωής, της παραγωγής και της καταναλώσεως και της εξαντλητικής εκμεταλλεύσεως των φυσικών πόρων, με οποίε ίσχυον πρώτης πανδημίας. Ειλικρινής ευχή της ημών μετριότητος είναι και ο τερματισμός της διαδόσεως ψευδοεπιστημονικών απόψεων περί δήθεν επικινδυνότητος των εμβολίων κατά του κορονοϊού COVID-19, της κατασυκοφαντήσεως των ειδικών και της ανερματίστου υποβαθμίσεως της σοβαρότητος της νόσου. Δυστυχώς, παρόμοιες θέσεις διαδίδονται και αναφορικώς προς την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τα ολέθρια επακόλουθά της. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ενώπιον δε αυτής απαιτείται υπευθυνότης, σύμπραξης, συμπόρευσης και κοινών όρμα. Είναι αδιανόητο να αδρανόμεν εν επιγνώση των κοινών δια το ανθρώπινο γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. Η αδιαφορία δια των πάσχοντα συνάνθρωπων και δια την καταστροφή της καλής λίαν δημιουργίας είναι προσβολή του Θεού και αθέτησης των εντολών Του. Όπου υπάρχει σεβασμός προς την κτήση και έμπρακτος αγάπη προς τον ηγαπημένον του Θεού άνθρωπον, εκεί είναι παρόν ο Θεός. Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδον της Κρήτης που συνήλθε προπενταετίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμφώνως προς το Πνεύμα και τις αποφάσεις αυτής, όρισε μία επίσημον επιτροπή εκ θεολόγων δια την κατάρτιση ενός κειμένου περί των κοινωνικών συνεπειών της πίστεώς μας και περί της κοινωνικής αποστολής και μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονο κόσμο. Εις το κείμενο τούτο το οποίο έχει εγκριθεί προς δημοσίευση υπό της Περιμάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου και φέρει τον τίτλο «Υπέρ της του κόσμου ζωής, το κοινωνικό ήθος εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία», σημειούνται προσφυρός τα εξής. Εισαγωγικά, η Εκκλησία ενθαρρύνει τους πιστούς να είναι ευγνώμονες δια τα ευρήματα των επιστημών και να δέχονται ακόμη και εκείνα τα οποία ενδεχομένως θα τους υπεχρέωναν να αναθεωρήσουν τας αντιλήψεις των δια την ιστορία
και των πλαίσιων της κοσμικής πραγματικότητας. Η επιθυμία δι' επιστημονική γνώση απορρέει από την ιδία πηγή με αυτήν του ημέρου της πίστεως να εισέλθει έτι βαθύτερον εις το μυστήριο του Θεού. Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, προβάλλει με έμφαση το αδιέρετο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της φιλανθρώπου μερίμνης δια των πλησίων. Τόσον η οικοφιλική συμπεριφορά, όσον και η αναγνώριση της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, είναι λειτουργία μετά τη λειτουργία. Είναι ζωτικέ διαστάσεις της ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας. Η ζωή της Εκκλησίας είναι έμπρακτος σεβασμός της κτήσεως και τόπος και τρόπος του πολιτισμού του προσώπου και της αλληλεγγύης. Τιμιότατοι αδελφοί και προσφυλέστατα τέκνα, εις αυτήν την δύσκολη περίοδο η ανάλυση πρωτοβουλειών δια των περιορισμών της πανδημίας αποτελεί βασικών ποιμαντικών καθήκων δια την Εκκλησία. Κατηγορική ηθική επιταγή είναι επίσης η στήριξη της γενικής προσβάσεως εις των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, πρωτίστως δε για τους φτωχότερους λαούς κατά των κυριακών λόγων, εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Οφείλουμε να αγαπούμε αλλήλους καθώς ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και να αναδεικνυόμεθα ιερείς της δημιουργίας, φυλάσσοντες και καλλιεργούντες αυτήν με επιμέλεια και στοργήν, αναφέροντες το τιμαρφέστατον τούτο δώρο της Θείας Χάριτος με τευχαριστίας εις τον κτίστην των απάντων. Κατακλείοντες ευχόμεθα ολοθύμως πάσιν ημίν ευλογημένων υγιές και καλή καρπών των νέων εκκλησιαστικών έτος και επικαλούμεθα εφ' ημάς μεσητεία της Παναγίας της Παμακαρίστου την χάρη και το έλεος του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και το κράτος εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.